Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Κουτάκη. Καλησπέρα. Γεια σας ακροατές σας. Γεια σας. Θέλουμε την εικόνα που εσείς έχετε. Ξέρουμε ότι παρακολουθείτε όλο αυτό το κακό που μας έχει βρει και μέσω της επιστήμης σας έχετε και τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κενά που υπάρχουν, αλλά κάνετε και προβλέψεις. Όχι μόνο για την Ιταλία, την οποία τη βιώνετε, από ό,τι διάβαζα χτες, στο νοσοκομείο της Νάπολης οι άνθρωποι προσέρχονταν εκεί και αναγκάζονταν να βγαίνουν γιατροί έξω από το νοσοκομείο λόγω της πληθώρας του κόσμου που πήγαινε στο νοσοκομείο, να τους προσφέρουν οξυγόνο με μάσκες μέσα στα αυτοκίνητα. Όχι μόνο λοιπόν στην Ιταλία, αλλά και όσο παρακολουθείτε την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Τι έχει συμβεί, τι έχουμε πάθει κύριε καθηγητά? Είναι ακριβώς όπως τα λέτε κύριε Μπογιόπουλε, αυτές τις ημέρες στην Νάπολη το σύστημα υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια του. Αυτοκίνητα περιμένουν έξω από τα νοσοκομεία για να διαλέξουν οι γιατροί ουσιαστικά ποιος θα νοσηλευτεί λόγω των τεράστιων ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η κατάσταση είναι τραγική. Με την κυριολεκτική ολική σημασία της λέξης έχουμε κατόχρες νεκρών ξανά και στην Ιταλία, αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα. Στην Ιταλία σήμερα το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός ξεπέρασε τους 630 με 38.000 νέα κρούσματα. Βαδίζουμε ολοταχώς προς τους εκατοντάδες και χιλιάδες νεκρών του Μάρτη και του Απρίλη. Και τα μαντάτα από την Ελλάδα δεν είναι καλά. Αυτή η πίεση και ο ψηλός αριθμός των νεκρών και από τα μοντέλα, άλλωστε το είχαμε πει αρκετές εβδομάδες πριν, ότι θα είναι πολύ ψηλός, ότι δεν θα υπάρχουν σε λίγες εβδομάδες, το είχαμε πει τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, διαθέσιμες και νέες θέσεις στη ΜΕΘ, και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με τον πιο τραγικό τρόπο. Πείτε μας κάτι κύριε καθηγητά, εσείς το παρακολουθείτε και με ένα άλλο μάτι, το επιστημονικό μάτι, το μάτι του μαθηματικού. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει ήταν μοιραίο, να το πω έτσι, είναι αναπόφευκτο να συμβαίνει? Κύριε Μπογιόπουλε, από τον Φεβρουάριο που ασχολιόμαστε με την παρακολούθηση και την μοντελοποίηση και την πρόβλεψη της εξέλιξης της πανδημίας, όπως ξεκίνησε από την Κίνα και μετά μεταφέρθηκε στην Ιταλία, η οποία έγινε το επίκεντρο ουσιαστικά της Ευρώπης για πολλούς μήνες, είχαμε προβλέψει ότι, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες επιστημονικές ομάδες, ότι ένα δεύτερο κύμα θα ερχόταν σίγουρα τον Σεπτέμβριο. Αυτό όμως που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ήταν η ένταση αυτού του δεύτερου κύματος. Και η ένταση αυτή του δεύτερου κύματος ακριβώς θα εξαρτιόταν, και να πούμε η ένταση είναι ακριβώς αυτό, ο αριθμός των νεκρών, ο αριθμός των διασωληνωμένων. Εκεί είναι το τίμημα και οι ανθρώπινες ζωές. Αυτό δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε και αυτό θα εξαρτιόταν από τα μέτρα που θα λαμβανόντουσαν όλο αυτόν τον καιρό, δηλαδή όλους αυτούς τους 8 μήνες που το κράτος, οι κυβερνήσεις θα είχαν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν. Τότε είχαμε κάνει έκκληση ότι θα πρέπει, πέρα από τη συζήτηση τι θα γίνει μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί ακριβώς στην θωράκιση του απαξιωμένου ήδη συστήματος δημόσιας υγείας. Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, οι οποίες η μία μετά τις άλλες προχωρούν από σταδιακά lockdown σε συνολικά και καθολικά lockdown, δεν έκαναν τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Δεν έγινε τίποτα για να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά, οι τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάποια στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα για αυτό το πράγμα και για την Ιταλία και για την Ελλάδα. Ιταλία, να θυμίσουμε ότι είναι η τρίτη πιο ισχυρή οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
και η 8η πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο. Το ΑΕΠ της φτάνει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και να πούμε ότι μόνο για το 2018, για να δούμε λίγο τα μεγέθη, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων ξεπέρασαν τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, και σε αυτά, ακούστε, δεν συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από το χρήμα τυσσεριακό, τον αγροτικό, τον δασικό, τον ιχθυωτρικό τομέα και τον τομέα της υγείας και της παιδείας. Λοιπόν, σε αυτή την χώρα, την πλούσια χώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, στο όνομα της εμπαραγματοποίησης της υγείας και του μοντέλου το πολυδιαφημισμένο των ΣΔΙΤ, των συμπράξεων δηλαδή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, έγιναν περικοπές, κύριε Μπογιόπουλε, της τάξης των 37 δισεκατομμυρίων στο σύστημα. Στον τομέα της υγείας, λέτε. Στον τομέα της υγείας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά να κλείσουν πάνω από 111 νοσοκομεία, να μειωθούν κατά 33.000 οι κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία, και ο αριθμός των γιατρών, ο οποίος δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία, μειώθηκαν κατά 10.000. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, σε συνθήκες μη πανδημία, δηλαδή σε κανονικές συνθήκες, έλειπαν από το σύστημα υγείας 50.000 γιατροί, κύριε Μπογιόπουλε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφέρεστε στο. Μου επιτρέπετε, επειδή αναφέρεστε στο. Μάλιστα, κύριε Κουτάκη. Επειδή αναφέρεστε στο σχήμα των συμπράξεων, που έχω πολύ καλή εικόνα του τι μπορεί να σημαίνει το σχήμα των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει και εικόνα βεβαίως από το Καρολίνσκα, από την Σουηδία, που θεωρείται ως πρότυπο για τις συμπράξεις. Ακόμα και σε βαλκανικές χώρες, όπως στην γειτονική μας, σχεδόν γειτονική μας, Ρουμανία, που γίνονται συμπράξεις, οι οποίες μετέχουν ελληνικές εταιρείες, γνωρίζω ότι έχουν ανατεθεί δραστηριότητες των δημοσίων νοσοκομείων σε ιδιώτες αιμοκαθάρσεις κυρίως, και εκεί έχουν καλά αποτελέσματα. Ξέρω όμως και από την άλλη, πράγματι, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι συμπράξεις οδηγούν στην πραγματικότητα στη μετατροπή προσωπικού του δημοσίου τομέα, το οποίο είναι σχετικά καλώς αμοιβόμενο, σε προσωπικό του ιδιώτη συμπράξαντα, το οποίο δεν είναι καλώς αμοιβόμενο. Αλλά δεν υπάρχει όμως μια ενιαία απάντηση, κατά τη γνώμη μου, για το σε τι οδηγεί τελικά το φαινόμενο των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Εκεί λέτε ότι μειώθηκαν οι γιατροί, αλλά μήπως έγιναν γιατροί των ιδιωτικών εταιριών που συμπράττουν με το δημόσιο σύστημα υγείας? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Επειδή έχω και εγώ ασχοληθεί και λόγω ερευνητικού ενδιαφέροντος, ναι, στα επιδημιολογικά με αυτό το μοντέλο, η πραγματικότητα, κύριε Κοτάκη, είναι αυτή που μας δίνει τι πραγματικά γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι στις χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε το μοντέλο των ΣΔΙΤ, τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος πανδημίας ήταν τραγικά. Να πάρουμε τις πρώτες χώρες το οποίο εφαρμόστηκε το ΣΔΙΤ. Να πάρουμε την Ιταλία. Ναι, βεβαίως. Εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Στο Μπέργαμο, σε μια από τις πλουσιότερες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνανε έρανο στο νοσοκομείο σε αυτά τα μοντέλα, που ήταν στην πράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να βρούνε μάσκες και αναλώσιμα. Κάνανε έρανο από το Facebook. Να πάμε στη Βρετανία, την οποία ουσιαστικά στο όνομα των ΣΔΙΤ έγιναν περικοπές στις τάξεις των 22 δισεκατομμύριων λιρών, και αντιστοιχούν μόλι λιγότερο, δεν τα έχω πρόχειρα, νομίζω είναι 2,7 κρεβάτια ανά χίλιους κατοίκους, το οποίο είναι το δεύτερο μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Να πάμε στη Σουηδία που αναφέρατε το παράδειγμα της Καρολίνσκα, όπου εδώ η τραγική ηρωνία, τραγική, είναι ότι λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, το Νοέμβριο του 2019, η διοίκηση του νοσοκομείου, στο όνομα της βιωσιμότητας αυτού του μοντέλου, ανακοίνωσε την οχώρηση 600 υγειονομικών. Και μετά, και ανάλογο, είχε προηγηθεί το Μάιο 500 απολύσεις διοικητικού προσωπικού. Καλά κάνετε, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτό το πρότυπο, αυτό το μοντέλο που λέτε, σε διάφορα μέσα ενημέρωση έχει πολυδιαφημιστεί ως πρότυπο, πρέπει να ξέρετε. Ναι, το ξέρω πολύ καλά, και γι' αυτό ο κόσμος θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, γιατί πρόκειται για το αγαθό της υγείας, το οποίο αγαθό δεν σε καμιά περίπτωση η εμπαραγματοποίησή του και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών υγείας είναι τουλάχιστον ανήθικη, με όποιο
ορισμό της ανηθικότητας. Κύριε καθηγητά, επειδή αυτό που περιγράφεται, εγώ το αντιλαμβάνομαι όχι ως προσομοίωση, όχι μία προσομοίωση, αλλά μία παράλληλη εικόνα με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή να βλέπουμε το ΕΚΑΒ να ανταλλάσσει μυστικά χαρτιά ότι δεν θα μεταφέρει ανασφάλιστους στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Να βλέπω τους κλινικάρχες να λένε θα αυξήσουν 40% τις κλίνες, αλλά με το ίδιο προσωπικό. Δηλαδή μια λειτουργία του δημόσιου τομέα ως νεροκουβαλητής του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο αυτού που εσείς είπατε, συμπράξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα, που η σύμπραξη είναι βάλε εσύ ως δημόσιο τον πόνο για να κερδίσω εγώ ως ιδιώτης το κέρδος. Εμένα θα με διέφερε να μας δώσετε μια εικόνα στην Ιταλία. Εδώ κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τους χώρους δουλειάς. Εκεί, με όλο αυτό το θανατικό, προϋπήρχαν μέτρα ή έστω πάρθηκαν με τα μέτρα? Τα μέτρα που πάρθηκαν εκ των πραγμάτων, εκ της σκληρής πραγματικότητας, είναι μπαλώματα. Μπαλώματα σε τεράστιες τρύπες ελλείψεων. Σας είπα προηγουμένως στοιχεία για τις τεράστιες ελλείψεις στην Ιταλία. Το αποτέλεσμα είναι όλα αυτά. 600 νεκροί την ημέρα, κάθε μέρα τα τελευταία 24 ώρα. Είναι τραγικές καταστάσεις. Οι γιατροί διαλέγουν έξω από τα νοσοκομεία λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες, όχι κλίνες μεθ, κανονικές κλίνες για να νοσηλείας. Πραγματικά, ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει? Εκεί τώρα οι μεγάλοι χώροι δουλειάς με τους 200, 300 και 500 εργαζόμενους, ειδικά όπως είπατε στη Βόρειο Ιταλία, συνεχίζουν να δουλεύουν με τους όρους του Μάρτη. Αυτό που δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι ακόμα και στο καθολικό lockdown του Μάρτη-Απρίλη στην Ιταλία και στην περιοχή της Λομβαρδίας, το 33% των επιχειρήσεων και των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων ήταν ανοιχτές, κύριε Μπογιόπουλο και κύριε Κοτάκη. Και μάλιστα είχε διαπιστωθεί ότι ακριβώς ήταν μια από τις πηγές της υπερδιασποράς του ιού λόγω των ελλειπών μέχρι ανύπαρκτων μέτρων προστασίας των ελλήνων. Και αυτό ήταν ουσιαστικά και με την έλλειψη και το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πηγαίνουν οι εργαζομένοι στις δουλειές τους. Αυτά τα μέτρα δεν πάρθηκαν. Και γι' αυτό είχαμε και τόσες χιλιάδες νεκρούς. Μάλιστα. Θα σας κάνω μια ερώτηση την οποία πραγματικά την ειλικρινά σας λέω τη συχαίνομαι, γιατί τη δέχομαι πολλές φορές. Είναι η ερώτηση που κάνουν αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα απέναντι σε εκείνους οι οποίοι εντοπίζουν το πρόβλημα και καλούν εκείνους να δώσουν τη λύση, θέλοντας να αποτινάξουν από πάνω τους την ευθύνη που έχουν για το κατάντημα, αλλά θα σας την κάνω. Εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, τι πρέπει να γίνει, κύριε καθηγητά? Κύριε Μπογιόπουλε, η ερώτησή σας είναι ακριβώς στο κόκαλο του προβλήματος, στην καρδιά του προβλήματος. Δεν είναι εφεύρημα μόνο των κυβερνήσεων της κυβέρνησης στην Ελλάδα. Είναι πάγια τακτική, να το βάλω σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, κύριε Μπογιόπουλε, αυτό που λέγεται τάχα μου κοινωνικό κράτος. Είναι κοινωνικό κράτος αυτό το οποίο επιρρύπτει την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο για τη διάδοση της πανδημίας και όλων των μοίριων κακών στον κάθε έναν ξεχωριστά? Να πούμε ότι η ατομική ευθύνη είναι αδιαφυσβήτητη. Δεν χωρά αμφιβολία ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι μας θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να τηρούμε τα μέτρα της ασφάλειας που προτείνουν οι ειδικοί. Όμως, είναι ατομική ευθύνη ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάνε με ασφάλεια στην εργασία τους, συνοστίζονται σαν σαρδέλες στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Είναι ατομική ευθύνη ότι ακριβώς και στην Ιταλία, με τις εκατόμβες νεκρών, αλλά και στην Ελλάδα, τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και οι έλεγχοι στους χώρους δουλειάς είναι ανύπαρκτοι? Σήμερα, ας πούμε, στην Ελλάδα ξέρουμε ότι για 200.000 επιχειρήσεις υπάρχουν μόνο 220 επιθεωρητές εργασίας και υγείας στην πρώτη γραμμή. Έχει αποδεκατεστεί το σώμα αυτό. Είναι πολιτική
της κυβέρνησης, όχι μόνο αυτής, και, και της προηγούμενης κυβέρνησης και όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων. Είναι ατομική ευθύνη ότι με το lockdown, λόγω της ανευθυνότητας του κοινωνικού σε εισαγωγικά κράτους και των κυβερνήσεών του, ότι θα χάσουν τη δουλειά τους και θα μπουν στο Ταμείο Ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, λόγω όχι της πανδημίας και του ιού, αλλά αυτών των απαράδεκτων εργασιακών μέτρων που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια και αυτή η κυβέρνηση και στην Ιταλία και η προηγούμενη κυβέρνηση της Ιταλίας και η προηγούμενη κυβέρνηση της Ελλάδας και ούτω καθεξής, τα απαράδεκτα μέτρα στα εργασιακά που επιτρέπουν τις ομαδικές απολύσεις, νομίζω δεν είναι ατομική ευθύνη. Η πλειοψηφία του κόσμου την έχει πάρει. Γι' αυτό άλλωστε κέρδισε πολύτιμο χρόνο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που δεν έγινε καμία, να το πούμε και αυτό, δεν ήταν καμία μεγάλη επιτυχία αυτό. Υπήρχε ο φόβος από τη διπλανή Ιταλία και προλάβανε και κάνανε, κλείσανε το καθολικό lockdown. Η γύμνια του συστήματος φαίνεται ακριβώς τώρα, κύριε Μπογιόπουλε, την κρίσιμη στιγμή. Λοιπόν, τι χρειάζεται εχθές? Φτάνει με τα εκατομμύρια που έχει ταϊστεί ο ιδιωτικός τομέας. Έχω να σας πω δύο υπουργικές αποφάσεις. Μία τον Μάρτιο, 23 του Μάρτιου 2020, όπου ουσιαστικά προβλέπονται 30 εκατομμύρια ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τη διενέργεια τεστ. Και μια άλλη υπουργική απόφαση το Σεπτέμβριο με άλλα 30 εκατομμύρια, έτσι φαίνεται, για ουσιαστικά για την νοσηλεία σε ΜΕΘ. Δηλαδή έχουμε 60 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πώς αντιστοιχεί αυτό? Αντιστοιχεί, αν πάρουμε ένα κόστος της μονάδες εντατικής θεραπείας γύρω σε 100.000 ευρώ, αυτό είναι το κόστος, αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 600 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες θα μπορούσαν, αντί να δοθούν τα ζεστό χρήμα στους κλινικάρχες, να μείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, φυσικά με τις αντίστοιχες προσλήψεις του μόνιμου ιατρικού και άλλου προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους. Μάλιστα. Και εχθές φτάνει με αυτά τα λεφτά. Θα πρέπει τώρα, προχθές, εχθές, να γίνει επίταξη ακριβώς αυτών των μονάδων. Και επίταξη εννοούμε όχι επιδότηση. Έχουν βγάλει αρκετά κέρδη. Φτάνει τώρα για 3-4 μήνες να μην βγάλουν αυτά τα κέρδη. Όταν τα βγάλουν μετά, αυτή τη στιγμή που είναι κρίσιμη και πεθάνουν δεκάδες την άνθρωποι μας, άκουσα και δυστυχώς και συλληπιτήρια και στον κύριο Κοτάκη και σε αυτούς που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Να επιταχθούν αυτές οι δομές χωρίς αποζημίωση. Να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο κεντρικό σχεδιασμό. Κύριε καθηγητά, κύριε Σιέτο, σε ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας σε αυτόν τον διάλογο. Την πολύτιμη συμβολή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.